Είμαστε τώρα backstab. Θέλω σίγουρη θέση τώρα, όχι να διακινδυνεύω. Είπα μην συμμετεί τώρα το ίδιο. Να νικήσει τα... Νίκ. Ναι. Το Kraken σου ντροπάει τα clams. Όχι. Όχι, απλά δεν μπορείς να πάρεις. Δηλαδή στο clam glitch μπορείς να πάρεις, να έχεις όλα τα clams μαζί σου, μπαίνεις μέσα rent free. Ναι. Μπορείς να φτιάξεις μπάλα και να κάνεις Kraken. Α. Απλά δεν θα σου πέσει η μπάλα. Πώς και πήρες πλατάνα πάλι ο Ντεν. Είναι καλός με το σπλατάνα ο Ντεν. Το Stamper σου λέω είναι καλός. Και πριν έπαιζε μαζί μας πλατάνα. Είναι καλό το φαινόμενο. Θα σας πω ένα μυστικό για τον Ντεν. Ο Ντεν όταν παίζουμε πυριβέ δεν δείχνει πόσο καλός είναι. Σας το λέω από εμπειρία. Κάνει πάντα throw στα free. Οπ, για να δούμε. Γενικά έχει ωραίο gameplay. Οι κίτρινοι έχουν καλύτερο paint, αλλά άμα τους σκοτώσουν οι ροζ θα είναι λίγο δύσκολο να το κάνουν κάπου. Νομίζω. Άιντρα για Splatzones είναι κακιά ιδέα. Ποιον? Hydra για Splatzones. Το Hydra για Splatzones δεν είναι κακό. Απλά πρέπει να προσέχεις πάρα πολύ που κάθεσαι. Αυτό που σου έλεγα πριν. Ότι ένα λάθος positioning όταν παίζεις αργό όπλο είναι καταστροφικό. Επίσης εξαρτάται και το team comp πάρα πολύ με το Hydra. Αν δεν είναι οι υπόλοιποι όλοι ευκίνητοι μετά η σφασία. Είναι. Θα κλείσεις το μου πέρα. Δεν χρειάζεται, watch party έχουμε. Γενικώς τώρα προς το Hydra αν σε ενδιαφέρει σε περιοργή θέση. Θα πάρω το point πάρει. Αχα, τα κατάφερα. Εγώ σας είπα. No pain. Επιτρέπουν πιο καλό paint, αλλά όσο τους σκοτώνουν οι ροζ δεν θα καταφέρουν να φτάσουν στο ζώο. Πάνε ένα σένα, είναι η ιδέα μου. Τους έχουν κάνει stagger αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι το χειρότερο που έχουν συμβεί. Ο άμα σε κάνουν stagger και δεν μαζευτείτε στο respawn, πάντα ένα σε φεύγει. Όπως κάνουν τώρα. Ναι. Αυτό που πρέπει να κάνουν είναι να κάνουν ένα regroup και να φύγουν όλοι μαζί. Όσο φεύγουν ένα. Το λέει και ο Τζάντ στο Splatoon 1, don't try to be a hero, να πηγαίνεις από την ομάδα σου. Όντως, you will never be a hero, on your own. Τώρα δεν έπρεπε να πέσει από το high ground. Αυτό επίσης το high ground είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πώς λέει, it's over Anakin, I have the high ground. Anakin δεν λέει, ναι. Γενικώς όσο αυτό ισχύει. Short range και να είναι το όπλο σου, αν απλώς πέσεις κάτω, τον δεν έχει βοηθεί. Την έλαψε. Τώρα, αν ο Steph τους περιμένει. Ναι, ο τώρα Steph... νομίζω κάτι θα κάνει. Αυτό γενικά, άμα τους περιμένει, ο Στεφ έχει και φύζι, το οποίο δεν το αξιοποιεί αρκετά. Ναι, γενικώς είναι... όμως, έχει το συνήθεια να είναι initiator, ίσως από το πολυλούνι, δεν ξέρω. Αυτό είναι... είναι καλό να είμαστε εκεί και να έχουμε υπομονή και να ρασάρουμε. Θα σας το πω μετά λίγο για να δούμε το μάσκερ, θύμισε να σου πω κάτι για τους ρόλους. Ου! Οκ, δεν το περίμενα αυτό το trade. Γύρισε πολύ γρήγορα. Μια δεν κοιτούσε καλά πάνω. Πρέπει επίσης να μην πας με παροπίδες. Είναι πολύ σημαντικό να έχεις game set. Το ότι σε βαίνει γύρω. Ναι. Περίεργο. Το Trebling Stack έχει υπερμπαφαριστεί. Ναι, όχι, και, όχι, δηλαδή, δεν νομίζω. Είπε, όχι, στο προηγούμενο patch πριν είπα ευχαριστή, αν ήταν εκεί πέρα δεν θα πέθαινε. Ναι. Θα τον μπάφαραν και σκοτώνει ή σε 4 ή σε 8 frames. Ναι. Ήθελα να τον μπαφάρουν εναντίον του Crown. Εγώ μπορώ να κάνω αυτό ή... Τι? Δεν μου φαίνεται κακό, ας πούμε, το... Δεν είναι τώρα κακό, το συνήθισα, είναι ας πούμε, δηλαδή... Ξέρεις που πρέπει να πας, δείχνει έχει και περιγράμματα μέχρι που τα φτάσεις. Ναι. Δηλαδή δεν είναι ότι... Είναι ακόμα balanced. Για μένα τουλάχιστον είναι ακόμα balanced special. Για σένα είναι δυνατό. Θα μπορούσε να πάρει ένα πολύ μικρό nerf, αλλά πολύ πολύ μικρό, γιατί αλλιώς μετά το ξανακαλάς. Εγώ θέλω μόνο στις άκρες, αντί να σκοτώνει. Πρέπει, όχι, εγώ πιστεύω ότι πρέπει να κρατήσουν το object damage που έχει τώρα, αλλά να επιστρέψει το...
το damage που έκανε σε players. Η ουμάμι, για να το πω. Αχ, αυτή η πίστα θα ήταν τέλεια, μα είχαμε Clan Blitz. Δεν έχουμε παίξει Clan Blitz, δεν είναι πάρα πολύ άσχημη. Νομίζω όμως και αυτή είναι πολύ slowball. Νομίζω, όχι, νομίζω είναι φοβερή στο Clan Blitz. Δεν υπάρχει καλύτερη πίστα. Και εγώ νομίζω είναι πολύ καλή. Γιατί έχει το σημείο που μπορείς να πηδήξεις στο αριστερά και να πας πίσω από τους enemies όταν έχουν Clan Blitz. Σου δίνει την ευκαιρία να κάνεις αρκετά. Η μέση είναι λίγο παράδειγμα. Ναι, όντως, αυτό νομίζω κάθε wall έπρεπε να είναι κάπου, όχι μόνο αυτά τα... Δεν με ενοχλεί όσο με ενοχλεί σε άλλες πίστες, η αλήθεια είναι όμως. Εγώ αυτό έχω να πω. Δεν είναι άσχημη πίστα, απλά είναι... Είναι snowball, δηλαδή άμα χάσεις λίγο... Ναι, το Kraken αυτό ήταν λίγο περίεργο. Αλλά το έκανε για να ψάξει τον άλλο πίστα. Όχι, να ξέρετε, δεν χρειάζεται... Ένα special για να βγάλει value να σκοτώσει τον άλλον. Ναι, ξέρω, τον έκανε πίσω. Να το ναι, αυτό. Ναι, απλώς το βρήκα λίγο άβολο που πέσε εκεί πέρα. Όντως. Ας πούμε, η δουλειά του Missile δεν είναι να σκοτώσει αυτόν που έκανε τα Argent, ναι, είναι να του διώξει από εκεί. Να φύγουν. Ναι. Και να του σκοτώσει ακόμα καλύτερα. Ένα, είναι τόσο κοντά. Άμα απλά μείνει με το Kraken πάνω, το έκανε. Oh! Ναι, ωραία. Α, το έκανε. Λίγο προς το τέλος, αλλά το έκανε. Ήτανε για διακοσμητικό αυτό το τελευταίο εκεί. Ήτανε για show-off. Ξέρεις, δες, μπορώ να σε σκοτώσω. Είναι το disrespect που λέμε. Για το βίντεο. Πόσο είναι το score. Το νίκησαν. Αφού νίκησαν το προηγούμενο. Ωραία.